Ναι. Και ναι. Σίγουρα τα 12 μετάλλια είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση για τον Φίλιππο Βέρειας. Είναι μεγάλη διάκριση και αν φανταστείτε ότι ο σύλλογός μας είναι μόνο 4 χρόνια, τώρα διανύουμε τον 5ο χρόνο, αλλά όταν υπάρχει θέληση και όραμα και όνειρα, όλα μπορούν να γίνουν. Εγώ αυτό ξέρω και αυτό προσπαθώ να κάνω και να μεταδώσω και στα παιδιά μου. Τι σημαίνουν για εσάς οι τόσες διακρίσεις με δεδομένο ότι έχετε να κάνετε με μικρά κορίτσια κυρίως? Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο η αλήθεια είναι, γιατί τα μικρά παιδιά κάνοντας πρωταθλητισμό χάνουν κάπου την παιδική τους ηλικία. Είναι πολύ σκληρό για αυτά, από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά όταν το αγαπάνε τόσο πολύ και έχουν όνειρα πάνω σε αυτό, θα έρθει και η διάκριση. Και ξεπληρώνονται όλα, και η παιδική ηλικία και όλα. Κυρία Χαμπεροπούλου, οι συνθήκες προετοιμασίας για τέτοιου είδους αγώνες, η προπόνηση που γίνεται και σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται για μικρά κορίτσια, υπάρχει μια σωστή οργάνωση, να το πω έτσι, ώστε να φτάσετε σε ένα ακόμα πιο υψηλό επίπεδο? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι σύλλογοι κάνουν ό,τι μπορούν από μόνοι τους. Βάζουν οικονομικά, δεν υποστηρίζονται καθόλου ούτε από την πολιτεία ούτε από πουθενά. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Οι γονείς βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη για να πάνε τα παιδιά στους αγώνες. Είναι ατομικές προσπάθειες και μόνο. Από συλλόγους, από γονείς και από προπονητές. Με προσωπικό τους κόστος γίνονται όλες αυτές οι επιτυχίες. Και όπως ξέρουμε, εδώ πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά, οικονομικά, δεν υποστηριζόμαστε καθόλου. Είναι μπορώ να πω κάτι από τα πράγματα. Ορίστε. Ναι. Σας ακούω. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, ότι ο Δήμος Βέρειας όντως προσπαθεί να είναι κοντά μας και είναι προς τιμήν τους, αλλά όσο μπορούν. Δεν μπορούν και πολλά πράγματα να κάνουν. Κυρία Χαβιαροπούλου, υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο σίγουρα έχετε κάποια σχέδια σαν σύλλογος, εσείς σαν προπονήτρια προσωπικά, αλλά και οι αθλήτριες. Αυτά τα σχέδια αναφορικά με το μέλλον στην ακροβατική γυμναστική, αλλά και τη ρυθμική, ποια είναι? Το μέλλον είναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε, το όνειρο που είχαμε είναι κάθε παιδί στην πόλη μας να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει μέσα από πάρα πολλά τμήματα που έχουμε και ήδη γυμναστικής και χορού, που έχουν ιδιαίτερη κλίση και ταλέντο. Αυτό νομίζω το καταφέραμε, έχοντας βέβαια και πάρα πολύ καταξιωμένους δάσκαλους και χορογράφους δίπλα μας. Τώρα, το μέλλον, όπως κάθε προπονητής, ονειρεύεται να φτάσουν τα παιδιά του σε επίπεδο εθνικής και γιατί όχι και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή πόσες αθλήτριες, πόσα μέλη αριθμεί ο Φίλιππος Βέρειας στο κομμάτι της γυμναστικής? Κοιτάξτε να δείτε, στο κομμάτι της αγωνιστικής γυμναστικής είναι 18 αθλήτριες. Από εκεί πέρα έχουμε τμήματα χορού, σύγχρονου, μοντέρνου, hip-hop. Έχουμε το τμήμα της αισθητικής γυμναστικής, που είναι μια καινούργια γυμναστική στο χώρο, η οποία έχει πάρα πολύ μέλλον και εκεί έχουμε τμήματα και έχουμε και μετάλλια και διακρίσεις και σε αυτό το είδος γυμναστικής. Και σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού έχουμε γύρω στα 120 παιδιάκια, 130. Από τα οποία αντλούμε τα αυριανά ταλέντα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό να υπάρχουν τόσα πολλά μέλη στο Σύλλογο και φυσικά στο μέλλον ακόμα, να γίνουν ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαβιαροπούλου, και να ευχηθούμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο άμεσο αλλά και στο μακρινό μέλλον. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.